Με μια σφοδρή καραμπόλα και 5 τραυματίες άνοιξε ο φόρος αίματος στην άσφαλτο της Κρήτης για το 2021. Ανήμερα των φώτων, τα σωστικά συνεργεία τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για να απεγκλωβίσουν και να μεταφέρουν στο νοσοκομείο τα θύματα. Εσωτερικά δεν ξέρουμε τι έχουν. Εξωτερικά, εντάξει, κάνα χέρι, κάνα πόδι, δεν ξέρουμε τι έχουν. Από εδώ μέχρι το στενό γεφυράκι που είναι από την κατοχή κατασκευασμένο και βάζει ένα μάξι και εξυπηρετούν κάθε μέρα χιλιάδες από το χιλιάδες εξυπηρετούνται. Πρέπει να έχουν σκοτωθεί πάνω από 45 άτομα την τελευταία δεκαετία. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω βάζει, είμαι συγχυσμένος από το σκηνικό. Όπως όλα δείχνουν, το ασημή φορτηγάκι που βρισκόταν στο ρεύμα προς Μαλάδες επιχείρησε να στρίψει αριστερά. Το επερχόμενο μαύρο τζιπ έπεσε με ταχύτητα πάνω του, ενώ ένα ακόμη γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν τρεις κοπέλες, δεν πρόλαβε να σταματήσει. Παίρνει ο δρόμο Καρμανιόλα. Κάθε λίγο και λιγάκι τα τροχιά γίνονται. Εγώ την έχω γλιτώσει 2 φορές αυτή τη βδομάδα. Ο δρόμος Καρμανιόλα που οδηγεί προς τις Μαλάδες γέμισε συντρίμμια οχημάτων, προκαλώντας την οργή και την αγανάκτηση των περίοικων που βρίσκονται καθημερινά στο ίδιο έργο θεατές. Το τι υποσχέσεις μας έχουν δώσει ο κύριος Περιφερειάρης, ο κύριος Κουτσαδάκης, ο χειρότερος Καρμανιόλα δρόμος στην Κρήτη. Κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε εκλογές βάζουν ένα αμάξι πίσω για να μας στραβώνουν, τίποτα άλλο. Ο χειρότερος δρόμος της Κρήτης. Δεν φαίνεται καν η γραμμή ότι είναι κάτω διπλή, γιατί δεν την έχουν βάψει ποτέ, να το βλέπει κι ο άλλος. Και πάντα έχουν ατυχήματα, γιατί το όριο δεν έχει καμιά ταμπέλα που να φαίνεται ότι είναι 50 και όλοι πηγαίνουν με 80, 100, 120. Πριν 2 εβδομάδες πάλι εδώ τη θεία μου την τρακάρανε, γιατί έτρεχε, πήγε πάλι να κάνει κάποιο αναστροφή να πάει πάνω και αναγκαστικά είδε εδώ κενό και έπεσε πάνω στα μάξι. 2 άνδρες, οι οδηγοί του 4x4 και του μαύρου τζιπ, καθώς και οι 3 κοπέλες που επέβαιναν στο 3ο όχημα, μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ορθοπαιδικά και μικρά θλαστικά τραύματα. Η κατάσταση του ενός τραυματία εκτιμάται ως λίγο πιο σοβαρή, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος ζωής για κανένα από τα θύματα. Θα βοηθούσαν, υπήρχαν για παράδειγμα κυκλική κόμβη, κάποιος τρόπος να στρίψεις στον δρόμο τον δικό σου ή όπου θες να πας.